Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού καναλιού 4Ε, του καναλιού που φροντίζει να μεταδίδεται ο Λόγος του Θεού και η αλήθεια του Ευαγγελίου του σε όλα τα μήκη και τα πλάθη της γης, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν άνθρωποι που με ανοιχτή καρδιά λαχταρούν και διψούν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Πάθη και θεραπεία αυτών των παθών». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για την πνευματική αρρώστια που έχει πλήξει τον άνθρωπο και που ονομάζεται αμαρτία. Και προσεγγίζουμε την αμαρτία και την αρρώστια και τη θεραπεία αυτής της κατάστασης με όρους ιατρικούς, γιατί κρίνουμε ότι είναι πιο εύκολο κατανόητο, ευπρόσληπτο σε μας, πιο κατανοητό σε μας, αν δούμε από αυτή την οπτική τον Χριστό και το έργο του Χριστού και την ζωή του ανθρώπου και τις συμβουλές της Εκκλησίας μας. Είχαμε πει και παλαιότερο ότι για να προσεγγίσουμε τον Χριστό είναι ένα μεγάλο μυστήριο και ο άνθρωπος έχει μικρές δυνατότητες για να κατανοήσει αυτό το μυστήριο και προσεγγίζει τον Χριστό έτσι μέσα από διάφορες εικόνες τις οποίες βρίσκει κανείς στην Αγία Γραφή. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας και κυρίως οι πατέρες στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία προτιμούν την εικόνα του Χριστού ως ιατρού. Θεωρούν αυτή την εικόνα ως πληρέστερη, πληρέστατη. Και λένε ότι μέσα από αυτή την εικόνα εκφράζεται καλύτερα το σωτηριώδες έργο του Χριστού. Λένε λοιπόν ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τον Θεό υγιής, αλλά αρρώστησε με ένα πολύμορφο νόσημα το οποίο ονομάζεται αμαρτία. Και ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να θεραπεύσει την αρρωστημένη φύση του ανθρώπου. Η σχέση λοιπόν του Θεού και του ανθρώπου είναι σχέση του αρρώστου με τον γιατρό του. Και ο άνθρωπος προσεγγίζει τον Θεό για να θεραπευτεί από τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός ο τιμωρός του ανθρώπου, ούτε είναι αυτός ο οποίος θα τον καταδικάσει και θα τον κρίνει τον άνθρωπο, αλλά είναι ο Θεός αυτός ο οποίος στέκεται δίπλα στον άνθρωπο και παρακαλάει τον άνθρωπο να το θεραπεύσει. Παρακαλάει τον άνθρωπο να πάει κοντά του, κοντά στον Θεό ο άνθρωπος για να θεραπευτεί. Νοιάζεται για την θεραπεία του ανθρώπου ο Θεός και πιστεύει περισσότερο στον άνθρωπο, σε μας, από ότι εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε στον εαυτό μας. Έχουμε δει εκδηλώσεις αυτής της αρρώστιας που μας ταλαιπωρεί, έχουμε περιγράψει τις περισσότερες και τις πιο βασικές εκδηλώσεις αυτής της αρρώστιας και σήμερα θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το πάθος της καινοδοξίας. Ένα φρικτό και φοβερό πάθος. Μέσα από αυτό το πάθος γεννιούνται όλα τα πάθη και όλες οι κακίες και όλες οι αμαρτίες του κόσμου. Το πάθος της καινοδοξίας συμπίπτει, ταυτίζεται σχεδόν με το πάθος της υπερηφάνειας, αλλά επειδή είναι μεγάλες οι αναλύσεις αυτές, γι' αυτό θα τα χωρίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πάθος της καινοδοξίας και άλλη φορά θα μιλήσουμε για το πάθος της υπερηφανίας. Όταν ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τον Θεό, ο Θεός βέβαια τον έβαλε μέσα στον Παράδεισο και τον έκανε τον είχε δόξη και τιμή στεφανωμένο τον άνθρωπο. Είχε έναν δοξασμό ο άνθρωπος ως κατοικώνα και καθομοίωση Θεού που ήταν ο άνθρωπος και που είναι ο άνθρωπος, είναι δεδοξασμένος και τετιμημένος. Ο άνθρωπος λοιπόν ζούσε μέσα στον Παράδεισο και απολάμβανε την συμμετοχή του στη δόξα του Θεού. Έβλεπε και τον ίδιο του τον εαυτό ο άνθρωπος και τον θαύμαζε και έβλεπε πόσο όμορφα τον έπλασε ο Θεός. Είναι λοιπόν φυσικό στον άνθρωπο να αναζητά το δοξασμό, να αναζητά τη δόξα. Δεν είναι κάτι αφύσικο. Αυτή η λαχτάρα, αυτή η φιλοδοξία στον άνθρωπο που υπάρχει είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Αλλά πώς χρησιμοποιείται αυτή, πώς ικανοποιείται αυτή η ανάγκη. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εάν ο άνθρωπος κατανοήσει ότι η δόξα του είναι ο σταυρός,
όπως με τον Χριστό. Πότε ο Χριστός δοξάστηκε? Δοξάστηκε στο Σταυρό. Είπε ο Χριστός, πήγε κάποιος και λέει, δάσκαλε, θέλω να σε ακολουθήσω. Και του λέει ο Χριστός, κοίταξε, λέει, παιδί μου, οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πουλιά του ουρανού και αυτά έχουν κάπου να μείνουν. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του. Αυτό που δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του και δεν υπήρχε τρόπος να γύρει το κεφάλι του ο Χριστός, του το έδωσε ο Σταυρός. Διότι στο Σταυρό πάνω, λέει ο Απόστολος ο Ιωάννης, και κλείνα στην κεφαλήν, εξέπνευσε. Εκεί αναπαύτηκε ο Χριστός. Δοξάστηκε όταν έφτασε στην έσχατη ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η δόξα του Θεού. Και η δόξα του ανθρώπου είναι η ταπείνωση. Ο Θεός δοξάστηκε πάνω στο Σταυρό, γιατί εκεί εξέφρασε πληρέστερα, με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, την αγάπη προς τον άνθρωπο. Ο Σταυρός από τότε έγινε ένα κριτήριο για τα πάντα, για όλη μας τη ζωή. Κριτήριο χαράς, αιτία χαράς, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Ξέρετε, πριν από το Σταυρό, οι άγγελοι και οι δαίμονες δεν είχαν ατρεψία. Είχανε τη δυνατότητα οι άγγελοι να παραμορφωθούν σε δαίμονες και οι δαίμονες να μεταμορφωθούν σε άγγελοι, σε αγγέλους. Από τη στιγμή όμως που αποκαλύφθηκε το μυστήριο του Σταυρού και αυτή η έσχατη ταπείνωση φανερώθηκε σε όλο τον κόσμο, έγινε το μοναδικό κριτήριο. Και τότε απέναντι σε αυτό το κριτήριο, ας πούμε, αυτοπροσδιορίστηκαν οι πάντες και οι άγγελοι απέκτησαν ατρεψία, με απόλυτο βαθμό στάθηκαν ενώπιον του Σταυρού και αγκάλιασαν το Σταυρό, οι δε δαίμονες, που είναι πνεύματα αλλά ζωνικά και υπερήφανα και κενόδοξα, απέκτησαν επίσης ατρεψία, διότι γίναν εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Η δόξα λοιπόν του Θεού είναι ο Σταυρός και ο άνθρωπος οφείλει να αναζητά τη δόξα, αλλά οφείλει να ξέρει το δρόμο που οδηγεί στο δοξασμό. Και ο δοξασμός του ανθρώπου είναι η θυσία του ανθρώπου για χάρη του Θεού και για χάρη των άλλων. Βλέπουμε πόσα τροπάρια και πόσους ύμνους ψέλνουμε στους Αγίους, στους μάρτυρες της Εκκλησίας μας, στους Αγίους, στους ανθρώπους δηλαδή αυτούς που θυσιάστηκαν για τον Θεό και για τους συνανθρώπους γύρω του. Τότε δοξάζονται οι Άγιοι όταν πεθαίνουν. Γι' αυτό και η μέρα μνήμης του Αγίου δεν είναι η μέρα της γέννησής του. Η μέρα μνήμης ενός Αγίου είναι η μέρα του θανάτου του. Διότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σε μας, λέει, δόθηκε ένα μεγάλο προνόμιο. Δεν δόθηκε μόνο το προνόμιο να λατρεύουμε το Θεό και να τον αγαπάμε, αλλά μας δόθηκε ακόμη ένα μεγαλύτερο βραβείο και μια ακόμη χρυσή ευκαιρία. Μας δόθηκε η δυνατότητα να υποφέρουμε για χάρη του Χριστού. Το θεωρούσε ιδιαίτερο προνόμιο ο Απόστολος Παύλος. Έτσι δοξάζουμε το Θεό με τη ζωή μας, αλλά ακόμη περισσότερο δοξάζουμε το Θεό με το θάνατό μας. Γι' αυτό και η μέρα μνήμης του Αγίου και δοξασμού του Αγίου είναι η μέρα που ο Άγιος πέθανε, που ο Άγιος μαρτύρησε. Η μέρα που γιορτάζουμε τον Άγιο είναι η μέρα του θανάτου του, όχι η μέρα της γέννησής του. Οπότε λοιπόν, ο άνθρωπος που θέλει να βρει δόξα, μαθαίνει ότι πώς να ταπεινώνεται, να κατεβαίνει προς τα κάτω. Ξέρει ότι η δόξα είναι η ταπείνωση. Η καινοδοξία τώρα είναι αυτό το πάθος που την φυσική αυτή φορά και διάθεση και λαχτάρα του ανθρώπου για δοξασμό την στρέφει σε λάθος κατεύθυνση. Και ο άνθρωπος αναζητά τη δόξα στους άλλους ανθρώπους και υποφέρει βέβαια και ταλαιπωρείται και πονάει, γιατί ποτέ δεν θα βρει την αναγνώριση που υποπτεύεται, που φαντάζεται ότι πρέπει να έχει. Ο άνθρωπος ο κενόδοξος δεν αναπαύεται ποτέ. Μονίμως ταλαιπωρείται ο καημένος. Ο άνθρωπος ο κενόδοξος δεν του αρέσει πουθενά. Όπου και να τον βάλεις, κάτι δεν του αρέσει, κάτι δεν το βολεύει, για όλα γκρινιάζει, για όλα διαμαρτύρεται, όλα του φταίνε,
όλο οι άλλοι φταίνε, όλο το κράτος φταίει, το σύστημα φταίει, η εκκλησία φταίνε, οι παπάδες φταίνε, όλοι φταίνε εκτός από αυτόν που ποτέ δεν φταίει. Ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος ο καινόδοξος. Όλο κάτι του λείπει. Όλα δεν γίνονται σωστά. Όλα γίνονται λάθος για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν αναπαύεται σε ένα μέρος. Πηγαίνει από μέρος σε μέρος. Αλλάζει διαρκώς. Να πάω από εδώ, δοκιμάζει το ένα, δοκιμάζει το άλλο. Έχει μια ακαταστασία στη ζωή του. Κυνηγάει τα χρήματα και πιστεύει ότι μέσα από τα χρήματα θα βρει τη χαρά και την ευτυχία. Επομένως, βλέπουμε ότι η καινοδοξία, με το πάθος της καινοδοξίας, με το πάθος της φιλαργυρίας, αλληλοσυμπληρώνονται. Το ένα τρέφει το άλλο. Ο καινόδοξος άνθρωπος αγαπά τα χρήματα και γιατί τα χρήματα του δίνουν αυτό που δεν μπορεί να έχει, μία δόξα. Του δίνουν ένα πρεστίζ κοινωνικό, του δίνουν μία δύναμη κοσμική και έτσι απολαμβάνει χειροκροτήματα, τα οποία βέβαια δεν του αξίζουν αν δεν έχει χρήματα. Αλλά και ο φιλάργυρος άνθρωπος, αυτός που έχει πολλά υλικά αγαθά, καινοδοξεί και ο ίδιος. Του αρέσει και δυστυχώς βρίσκονται και πολλοί κόλακες που τριγυρνάνε κοντά στους πλούσιους ανθρώπους και διαρκώς τους κολακεύουν για να τους υποδαβλίζουν το πάθος και να πετυχαίνουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος ο καινόδοξος είναι και θυμώδης. Θυμώνει, διαμαρτύρεται. Επειδή έχει μια φανταστική εικόνα για τον εαυτό του, θέλει αυτήν τη φανταστική εικόνα να την επιβάλλει σώνει και καλά και στους άλλους ανθρώπους. Και διαρκώς διαμαρτύρεται και δυσανασχετεί επειδή οι άλλοι άνθρωποι δεν τον βλέπουν όπως ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του. Τον βλέπουν βέβαια όπως πραγματικά είναι, γεμάτος αδυναμίες και πάθη όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Ο ίδιος όμως επειδή είναι καινόδοξος, φαντάζεται ότι του αξίζει μια καλύτερη θέση, μια καλύτερη ζωή, ότι του αξίζει διαρκώς κάτι καλύτερο από αυτό που έχει και γι' αυτό το λόγο διαρκώς μάχεται με τους άλλους ανθρώπους, συγκρούεται με τους άλλους ανθρώπους, προσπαθεί να πείσει τους άλλους ανθρώπους να τον δοξάζουν και να τον υμνούν και να τον σέβονται όπως ο ίδιος νομίζει ότι αξίζει, αλλά ποτέ δεν καταφέρνει αυτά τα πράγματα. Και έτσι είναι συγκρουσιακός χαρακτήρας ο καινόδοξος και βλέπουμε το πάθος του θυμού και της οργής, πώς τρέφει το πάθος της καινοδοξίας και πώς τρέφεται από το πάθος της καινοδοξίας. Και το πάθος της φιλαρχίας ταλαιπωρεί έναν καινόδοξο άνθρωπο. Ο άνθρωπος που καινοδοξεί του αρέσει να διατάζει. Του αρέσει να αισθάνεται ότι είναι υπεράνω των άλλων. Βλέπει τους άλλους υποτιμητικά. Θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από όλους. Αρχή, λέει, της καινοδοξίας είναι να συγκρίνει κανείς τον εαυτό του με τους ανωτέρους του. Και να λέει, ξέρω εγώ, με τον διευθυντή του, με τον δάσκαλό του, με τον καθηγητή του, με τον προϊστάμενό του. Τουλάχιστον, αν μείνει στο γεγονός ότι είναι ίσος με τους ανωτέρους του, πάλι καλά. Τις περισσότερες φορές, όλοι όσοι είναι ανώτεροι από εμάς, δεν είναι σωστοί, δεν είναι δίκαιοι, δεν είναι έξυπνοι και ο άνθρωπος που καινοδοξεί υποτιμά και υποβαθμίζει όλους τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Γι' αυτό και ξεπηδά μία εξουσιαστική τάση από μέσα του και υποφέρει από το πάθος της φιλαρχίας και θέλει να διατάζει, θέλει να υποτάσει, θέλει να κυριαρχεί, θέλει να κουμαντάρει διαρκώς τους άλλους ανθρώπους και δεν σηκώνει και αντιρρήσεις ο καημένος και έτσι ταλαιπωρεί το ίδιος και ταλαιπωρεί και τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Υπάρχει και ένα άλλο είδος καινοδοξίας, εκτός από αυτό που περιγράψαμε, το οποίο ευδοκιμεί και ανθίζει στους πνευματικούς κύκλους. Είναι αυτό το είδος καινοδοξίας που περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης και είναι ένα ότι ο άνθρωπος φαντάζεται τον εαυτό του ότι έχει αρετές. Είναι αυτό το είδος της καινοδοξίας που είχε ο Φαρισαίος. Θυμάστε, φαντάζομαι, την πολύ γνωστή παραβολή του που είπε ο Κύριός μας, την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Και εκεί έχουμε τον Φαρισαίο ο οποίος στέκεται ενώπιον του Θεού και κάνει την εξής προσευχή. Και λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους.
φοβερός λόγος. Και αρχίζει να απαριθμεί τις αρετές του, τις οποίες ενδεχομένως και να είχε, αλλά τις περισσότερες φορές αυτές οι αρετές κινούνται σε ένα φανταστικό επίπεδο, δεν υπάρχουν πραγματικά. Και αρχίζει να λέει ότι εγώ νηστεύω, εγώ δίνω ελεημοσύνες, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, πηγαίνω στην εκκλησία, δεν πιστεύω να έχεις παράπονα από μένα, Θεέ μου, ό,τι μου ζητάς το κάνω. Αυτού του είδους η κοινοδοξία είναι πολύ ύπουλη. Ο άνθρωπος φαντάζεται τον εαυτό του ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ ευλογημένος άνθρωπος, ότι δεν μπορεί κανένας άλλος να έχει παράπονα μαζί του. Δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί την καλοσύνη του και την αρετή του και αλίμονό του αν υπάρξει κανένας τέτοιος. Και δεν φαντάζεται ότι και ο Θεός μπορεί και τολμάει να έχει παράπονα με τον άνθρωπο αυτόν. Η καινοδοξία λοιπόν σμπρώχνει τον άνθρωπο να φαντάζεται ότι έχει αρετές τις οποίες δεν υπάρχουν. Και ενώ βλέπουμε ο καινοδόξος να είναι σκληρός και απάνθρωπος, η συνείδησή του δεν λειτουργεί καθόλου. Και γίνεται αυτός ο τύπος του χριστιανού, του θεοσεβούμενου δήθεν, ο οποίος το βλέπουμε να τηρεί όλα τα καθήκοντα τα χριστιανικά, αλλά στην ουσία να είναι ένας φρικτός άνθρωπος, ένας απέσιος άνθρωπος, ανάλγητος, σκληροκάρδιος, που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ταμπουρώνεται και κρύβεται πίσω από νόμους, από ηθικούς κανόνες και καθοσπρεπισμούς και χάνει την ουσία του Ευαγγελίου που είναι το έλεος και η αγάπη και η ταπείνωση. Αυτό οφείλεται στην καινοδοξία. Ο άνθρωπος ο καινόδοξος φαντάζεται πράγματα. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι η καινοδοξία είναι μία αρρώστια του τμήματος αυτού της ψυχής που ονομάζεται λογιστικό. Είναι μία πνευματική αρρώστια. Και είναι μία τέτοια αρρώστια που παθαίνει βλάβη η λογική του ανθρώπου και ο άνθρωπος βλέπει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Έχει αχαλήνωτη φαντασία ο καινόδοξος άνθρωπος. Έχει τόσο πολύ παραδοθεί στη φαντασία του που είναι ονειροπαρμένος. Φαντάζεται ότι είναι σπουδαίος, ότι είναι μεγάλος. Δεν προσγειώνεται καθόλου. Πετάει ψηλά στα σύννεφα. Και φαντάζεται ότι έχει αρετές, ότι έχει καλοσύνες, ότι έχει ικανότητες. Γι' αυτό και πολλές φορές υπερεκτιμά τις δυνατότητές του και αναλαμβάνει να κάνει πράγματα τα οποία δεν τα ζυγίζει καλά και στο τέλος στα μέσα του δρόμου αποκάμνει. Ας πούμε αναλαμβάνει μια φιλοξενία χωρίς να έχει τις δυνατότητες και την υπομονή για αυτό το έργο. Αναλαμβάνει να κάνει υπακοή κάπου χωρίς να μπορεί να έχει την ικανότητα και την ταπείνωση που απαιτείται. Και έτσι μετά στα μέσα του δρόμου διαμαρτύρεται και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ήσυχοι και ήρεμοι και ξαφνικά κάνουν μία έκρηξη και όποιον πάρει ο χάρος. Και διαλύουν τα πάντα γύρω τους. Γιατί πίστεψαν ότι μπορούν να κάνουν υπομονή ή μπορούν να έχουν, ότι έχουν την ταπείνωση ή την ικανότητα για αυτό το έργο, αλλά τελικά δεν κάναν τίποτα. Μπορεί ένας καινόδοξος, δηλαδή άνθρωπος παραδείγματος χάρη, να δίνει ελεημοσύνες, να δείχνει ότι νοιάζεται για τους φτωχούς, αλλά κάποια στιγμή αρχίζει και ξεσπαθώνει και φωνάζει και βρίζει και διαμαρτύρεται γιατί οι φτωχοί πλήθυναν. Αυτό που συνέβη είναι ότι δεν υπολόγισε καλά τις δυνάμεις του. Φαντάστηκε ότι έχει δυνάμεις περισσότερες από όσες είχε. Το ίδιο παθαίνει συχνά ο καινόδοξος και σε άλλα επίπεδα της ζωής. Και γι' αυτό πιέζει τον εαυτό του, επειδή ακριβώς έχει μία φανταστική εικόνα για τον εαυτό του, παίρνει την πραγματικότητά του και πιέζει να τη χωρέσει σε αυτή την εικόνα. Και απογοητεύεται και στεναχωριέται και ταλαιπωρείται και θλίβεται και πέφτει μετά σε διάφορα ψυχικά νοσήματα και ανασφάλειες και κόμπλεξ και διάφορα συμπλέγματα εσωτερικά και χάνει την απλότητά του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι καινόδοξος δεν έχει απλότητα. Που σημαίνει ότι δεν είναι απλούς, δεν είναι ενωμένος μέσα του. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διάσπαση. Έχει μια πολλαπλότητα στη σκέψη. Γίνεται σύνθετος, γίνεται μπερδεμένος στα λόγια του, στις σκέψεις του, στα έργα του, στις εκφράσεις του. Ζει μέσα σε μια διαρκής ταραχή.
όπως είπαμε και προηγουμένως, τίποτε δεν του αρέσει και τίποτε δεν τον αναπαύει. Ενώ ο άνθρωπος που είναι ταπεινός, είναι ήσυχος άνθρωπος, είναι καλοσυνάτος, δεν φαντάζεται πράγματα και καταστάσεις. Δεν ζει σε έναν κόσμο πλασματικό, ανύπαρκτο, αλλά είναι πολύ προσγειωμένος άνθρωπος. Είναι πολύ θετικός άνθρωπος και είναι ένας απλός άνθρωπος. Δεν ερμηνεύει συμπεριφορές και λόγια των άλλων ανθρώπων με κακή διάθεση. Εάν κάποιος μας φερθεί με έναν τρόπο που μπορεί να ερμηνευτεί με άσχημη διάθεση, μπορεί να γίνει παρεξήγηση. Δεν βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά ταπεινά και απλά λέει, τι εννοούσες, για εξήγησέ μου. Γιατί το είπες αυτό. Και ακούει την εξήγηση και τη δέχεται. Κάνει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Καθώς ακούω, κρίνω. Ούτε κρίνει τους άλλους ανθρώπους. Και άμα βρεθεί ανάγκη να συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους, λέει αυτό που λέει ο Μέγας Αντώνιος. Όλοι είναι καλοί, μόνο εγώ είμαι αμαρτωλός. Όλοι θα σωθούν εκτός από μένα. Μόνο εγώ είμαι άξιος και ικανός για την κόλαση. Καλλιεργεί διαρκώς αυτό το φρόνημα. Βλέπει παντού τους άλλους ανθρώπους αγίους, τους βλέπει γύρω του και μόνο τις δικές του αμαρτίες προσέχει και κοιτάζει. Αναζητεί τα πνευματικά αγαθά και την πνευματική δόξα. Δεν αρνείται τη δόξα, αλλά ακριβώς επειδή καταλαβαίνει και κατανοεί ότι φτιάχτηκε δεδοξασμένος από τον Θεό και ότι τιμήθηκε σε υπερβολικό βαθμό από τον Θεό, θρηνεί και οδύρεται και λυπάται και μετανοεί, γιατί βλέπει τον εαυτό του πόσο πολύ έχει αλωτριωθεί. Ενώ ο καινόδοξος θεωρεί ότι με τις δικές του δυνάμεις πέτυχε τα πάντα και ότι του αξίζουν ακόμη καλύτερα, ο άνθρωπος, ο απλός, ο ταπεινός, βλέπει ότι ο Θεός του έδωσε ως δώρο πολύ σπουδαία πράγματα και ικανότητες και ο ίδιος δεν τις έχει αξιοποιήσει σωστά και έχει κάνει κατάχρηση των δωρεών του Θεού και μετανοεί και παρακαλά τον Θεό να τον θεραπεύσει. Είναι δύο διαφορετικές στάσεις ζωής. Ο ταπεινός ο άνθρωπος γίνεται αγαπητός σε όλους. Κάνει εύκολα παρέες, κάνει εύκολα φιλίες. Όλοι αναζητά την παρέα του, όλοι θέλουν να είναι μαζί του, όλοι θέλουν να είναι κοντά του, όλοι τον αναγνωρίζουν και τον σέβονται. Και ο ίδιος δεν καινοδοξεί. Όλοι τον δοξάζουν και τον τιμούν, αλλά ο ίδιος είναι πολύ απλός και δεν θεωρεί τίποτα το σπουδαίο. Ενώ ο καινόδοξος προσπαθεί να επιβάλλει το σεβασμό στους άλλους, ενώ δεν γίνεται αξιοσέβαστος λόγω της αμαρτίας του, προσπαθεί να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους και γίνεται εξαιρετικά αντιπαθής. Διότι διαρκώς μειώνει τους άλλους, διαρκώς υποτιμά τους άλλους, διαρκώς προσβάλλει τους άλλους ανθρώπους και διαρκώς κινείται σε ένα κλίμα ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος. Οπότε υποφέρει ο καημένος και ταλαιπωρείται και δεν γίνεται αγαπητός. Ο ταπεινός ο άνθρωπος λέει όπως θέλετε, όπως σας αρέσει. Λέω στα παιδιά του σχολείου, στα παιδιά, στους έφηβους, λέω ένα παράδειγμα. Λέω φανταστείτε δύο παιδιά. Ο ένας λέει κοιτάξτε, εγώ θέλω να βγούμε έξω να κάνουμε παρέα, αλλά αυτόν και αυτόν δεν τους θέλω στην παρέα μας. Ή αυτή ή εγώ. Α, και κοιτάξτε, δεν θέλω να πάμε σε εκείνο το μαγαζί, δεν μου αρέσει. Θα πάμε σε εκείνο το μαγαζί που μου αρέσει. Α, και κοιτάξτε, εγώ δεν τρώω, ξέρω εγώ, από αυτά που παραγγείλατε εσείς. Εγώ τρώω μόνο τα άλλα. Θα πάμε να παραγγείλουμε αυτά που μου αρέσουν εμένα. Ο άλλος, ο άνθρωπος λέει, όπου και αν πάμε, είμαι χαρούμενος και περνάω καλά. Με όποια παρέα και να βγω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανέναν άνθρωπο. Με όλους ταιριάζω. Ό,τι και να μου φέρετε να φάω, δόξα τω Θεώ, πολύ νόστιμα είναι. Ποιος άνθρωπος είναι ελεύθερος? Ποια είναι η αιτία ότι ο ένας είναι καινόδοξος και ο άλλος είναι ταπεινός? Ότι ο ένας είναι εγωκεντρικός και κοιτάζει τον εαυτό του και ο άλλος είναι απλός άνθρωπος και κοιτάζει πώς να αναπαύσει τους άλλους γύρω του. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι το να έχει κανείς φιλοδοξία στη ζωή του δεν είναι απαραίτητο καινοδοξία. Είναι καλό. Όταν όμως ταπεινά αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε επιτυχία στη ζωή του και ό,τι και να αποφασίσει να κάνει, το κάνει μαζί με το Θεό. Το κάνει υπό τη σκέπη και την προστασία του Θεού. Και αν ο Θεός δεν ανοίξει μία πόρτα, δεν πάμε εμείς να τη σπάσουμε με το ζόρι. Έτσι,
ενώ ο Κενόδοξος πιέζει τις καταστάσεις, πιέζει τα πράγματα να γίνουν έτσι όπως τα φαντάστηκε και όπως τα θέλει, ο ταπεινός άνθρωπος υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού, υπακούει στο θέλημα του Θεού και ζει ήρεμα και ειρηνικά τη ζωή του και χαρούμενα. Είναι δύσκολο να πολεμήσει κανείς με το πάθος της κενοδοξίας. Ξεφυτρώνει εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Κάνει κάτι λάθος, αντί να ταπεινωθεί κενοδοξεί. Ότι ή δεν το βλέπει το λάθος του, ή όταν αρχίσει πω λάθος έκανε, έρχεται ο λογισμός και του λέει «Μπράβο, ταπεινώθηκες, τι σπουδαίος που είσαι, μπράβο, καλά έκανες». Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, η κενοδοξία παραφυλάει να του αρπάξει τον καρπό. Νηστεύει ο άνθρωπος, κενοδοξεί. Του λέει ο λογισμός «Μπράβο, έχεις γίνει μεγάλος ασκητής». Δεν νηστεύει. Έρχεται ο λογισμός, του λέει «Μπράβο, από διάκριση, για να αποφύγεις την κενοδοξία, αποφάσισες και έκανες αυτό το πράγμα». Οπότε βρίσκεται διαρκώς μπροστά του αντιμέτωπος με την κενοδοξία ο άνθρωπος. Μόνο από υπακοή σε ένα γέροντα με πολύ μεγάλη ακρίβεια στην υπακοή, ο άνθρωπος μπορεί σιγά σιγά να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Να δούμε στις επόμενες εκπομπές και το πάθος της υπερηφανίας και θα δούμε κάπως τη θεραπευτική και των δύο παθών μαζί, διότι ομοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους αυτά τα πάθη. Έφτασε όμως η ώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Κοντά σας ήταν ο πατήρ Ανδρέας Γκαντζέλης μέσα από το τηλεοπτικό εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε και την εκπομπή «Πάθη και θεραπεία». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Ο Θεός μαζί σας.